το θέμα, παιδιά, της ελεημοσύνης για τον Τόβιτ δεν εξυγκλήθη. Για τον Τόβιτ η ελεημοσύνη ήταν ένα πάρα πολύ αγαπημένο θέμα. Γι' αυτό και επανέρχεται, παρότι κάποια χωρία, δηλαδή κάποιο μήκος κειμένου υπάρχει, όμως θα επανέλθει στο θέμα αυτό λίγο πιο κάτω, προς το τέλος, θα λέγαμε, της πνευματικής του αυτής διαθήκης προς τον Τόβιτ. Και όταν ομιλεί, ομιλεί από ένα περίσσευμα της καρδιάς του, από μία προσωπική του εμπειρία. Ο ίδιος έτσι εκκινείτο, αρκεί να σας πω ότι ασκούσε όχι την ελεημοσύνη με τη στενή τη σημασία, αλλά και με την ευρεία τη σημασία. Όταν επί παραδείγματι πήγε να θάψει ημέρα Πεντηκοστής κάποιους που τους είχαν, Εβραίους, σκοτώσει, πετάξει από το τείχος της Νινεβή, διότι έτσι έγινε το τότε, και πήγε να τους θάψει με κίνδυνο πραγματικά της ζωής του, και έπαθε όλη εκείνη την περιπέτεια που έμεινε εκτός σπιτιού του, διότι θεωρείται ο ακάθαρτος που είχε εγγύσει νεκρούς, και μένοντας έξω κάποιο πουλάκι που τσούλησε στο μάτι του, κάποιος πουργίτη εκεί, κάποιο πουλάκι, και έτριψε τα μάτια του, με αποτέλεσμα τελικά να τυφλωθεί, και μπήκε σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Βλέπει κανένας ότι ο Τόβιτ αγαπούσε να είναι φιλάνθρωπος, δηλαδή να ασκεί την ελεημοσύνη, όπως σας εξήγησα, με την ευρεία της έννοια. Όχι απλώς βλέπω κάποιον, του δίνω 2 δραχμές και τελείωσε η όλη ιστορία. Και συνεχίζει και λέγει στον Τόβιτ, στον Τόβια το γιο του, ως συ υπάρχει κατά το πλήθος ποιησον εξ αυτών ελεημοσύνη, εάν ο λίγος συ υπάρχει κατά το ολίγον μη φοβού ποιήν ελεημοσύνη. Δηλαδή, ανάλογα με την ευλογία που έχει στα αγαθά σου, κάνε την ελεημοσύνη σου. Αν ολίγα έχεις, από τα λίγα μη φοβηθείς να δώσεις. Για να το δούμε εδώ. Όταν ο Κύριος, παιδιά, μακαρίζει τον ελεήμονα, μακάρι λέγει οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, είναι ένας μακαρισμός ο οποίος βεβαίως αποτείνεται προς όλους τους ανθρώπους, είτε είναι πλούσιοι είτε είναι φτωχοί. Δεν κάνει καμία διάκριση στον μακαρισμόν της ελεημοσύνης, που σημαίνει ότι όσο φτωχός και αν είσαι, μπορείς πάλι να κάνεις ελεημοσύνη, κατά τα λεγόμενα εδώ του Τόβιτ, ότι ό,τι έχεις, από αυτά που έχεις, μπορείς πάντα, λίγα, λίγα είναι αυτά που έχεις, λίγο ελεημοσύνη να κάνεις, πολλά, πολλά, πολύ ελεημοσύνη να κάνεις. Και όταν ο Κύριος λοιπόν λέγει, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, αν προσέξουμε, είναι η περίπτωση που λέγει στην κρίση, διότι είναι το ίδιο πράγμα όταν θα κρίνει τους ανθρώπους και θα πει, ήμουν ασθενής, ασθενής ήμιν και επισκέψαστε με. Ήμουν ασθενής και με επισκεφθήκατε. Προσέξτε εδώ, δεν λέγει ήμουν ασθενής και μου φέρατε φάρμακα. Δεν λέγει ήμουν ασθενής και φέρατε γιατρό, διότι και ο γιατρός και τα φάρμακα χρειάζονται χρήματα. Ή ακόμη ήμουν ασθενής και με θεραπεύσατε. Προϋποθέτει να έχει κανείς το θεραπευτικό χάρισμα, δηλαδή το χάρισμα των ιάσεων. Δεν λέει τέτοια πράγματα εκεί ο Χριστός, αλλά λέγει με επισκεφθήκατε. Διότι μπορεί να πούν οι άνθρωποι τότε στην κρίση, Κύριε, ούτε χρήματα είχαμε, ούτε γιατρό μπορούσαμε να φέρουμε, ούτε το θεραπευτικό χάρισμα είχαμε. Συνεπώς τι μας καταδικάζεις? Τι λέγει ο Κύριος? Ήμουν ασθενής και με επισκεφθήκατε, ή δεν με επισκεφθήκατε, αντιστοίχως.
Διότι μία επίσκεψη είναι ανέξοδος. Δεν χρειάζεται κανείς να ξοδέψει χρήματα για να επισκεφθεί έναν ασθενή. Έτσι και εδώ παίρνει το μίνιμουμ, το ελάχιστον στο θέμα της ελεημοσύνης και λέει «Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν». Μπορεί κάποιος να πει «Κύριε, εγώ ήμουν φτωχός». Δεν έχει σημασία. Ήμουν φτωχός. Συνεπώς, πώς πρέπει τώρα να γίνει εδώ, εγώ δεν θα είχα τίποτα να σου δώσω. Και όμως ο Κύριος λέγει, επίνεσε εκείνη την γυναίκα τη χείρα που έβαλε στο γαζοφυλάκιον του ναού μόνο 2 λεπτά. 2 λεπτά, ξέρετε πόσο είναι? Είναι το 1/5 της δεκάρας. Είναι το 1/50 της μιας δραχμής. Και μάλιστα ο Κύριος είπε ότι έβαλε περισσότερο από όλους τους άλλους που βάζαν πολλά χρήματα. Γιατί? Διότι από εκείνα που είχε έδωσε, και μάλιστα κατά την μαρτυρία του Κυρίου, όλο της το βίο, δηλαδή όλη της την περιουσία έδωκε. Γιατί? Δεν είχε άλλα. Αυτό θέλει να πει τώρα εδώ το δι. Από αυτά που έχεις να κάνεις ελεημοσύνη. Μπορεί λοιπόν πραγματικά να κάνει και εκείνος ο οποίος είναι πτωχός να κάνει ελεημοσύνη. Ακόμη σας θυμίζω εκείνη τη χείρα από τα Σάρεπτα της Σιδωνίας. Είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό, όταν την επισκέφθη ο προφήτης Ηλίας υπήρχε λοιμός, υπήρχε πείνα. Θα λέγε κάποιος, και στον καιρό της πείνας θα μπορούσαμε να κάνουμε ελεημοσύνη? Ναι, και στον καιρό της πείνας μπορούμε να κάνουμε. Αυτή λοιπόν η χείρα μάζευε κάποια ξυλάκια για να τα ανάψει και να ψήσει το τελευταίο της λίγο αλευράκι που είχε και λίγο λαδάκι, διότι όπως είπε στον προφήτη ότι θα φάμε αυτό το πιτάκι εγώ και τα παιδιά μου και μετά θα πεθάνουμε. Δεν έχουμε τίποτε άλλο πια. Και τότε προβάλλει ο προφήτης Ηλίας και της λέγει «Θα μου κάνεις και εμένα ένα πιτάκι και μάλιστα θα το ψήσεις και θα μου το φέρεις πρώτα εμένα». Θα έλεγε κάποιος «Μα κοίταξε απέτηση, μα φοβερό πράγμα είναι αυτό». Και όμως παιδιά, αυτό το είπε ακριβώς προφητικό το τρόπο, διότι δεν θα της έλειπε το αλεύρι και το λάδι όσο καιρό θα φιλοξενούσε τον προφήτη Ηλία στο σπίτι της η γυναίκα αυτή. Έπρεπε συνεπώς να δοκιμαστεί η πίστη της. Και θα δοκιμάζεται, εάν προσέθετε, συμπεριελάμβανε στο σιτηρέσιο, το τελευταίο σιτηρέσιο των παιδιών της και τον προφήτη Ηλία. Σας είπα ότι και στην πείνα ακόμα, ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο έχω κι άλλοτε πει σε μια ομιλία. Πιθανώς να σας είναι γνωστό, αλλά το θυμήθηκα και δεν μπορώ να μην το πω. Ήταν ο πρώτος χρόνος της κατοχής και υπήρχε σκληρή πείνα. Σκληρή πείνα. Τουλάχιστον η Αθήνα πέθανε. Πραγματικά. Πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό συνέβη εδώ στην Θεσσαλία. Μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος που του συνέβη το περιστατικό αυτό. Είχε ένα μικρό κήπο στο σπίτι του και είχε κάποιες ντοματιές. Περνάει λοιπόν ένα παιδί και του λέει «Θείε», όπως συνήθως λένε εδώ τα παιδιά τους μεγαλύτερους, «Θείε, δώσε μου μια ντομάτα, γιατί πεθαίνω από την πείνα». Του έδωσε λοιπόν μια ντομάτα. Πιθανώς να το έδωσε και τίποτε άλλο να φάει το παιδί αυτό. Πού να θυμόταν τώρα ότι αυτός έδωσε μια ντομάτα, πέρασε ο καιρός. Πέρασαν κάποια λίγα χρόνια. Αυτός ήταν μίσος 14, 15 χρόνων κάπου εκεί. Πέρασαν μερικά χρόνια, πάλι δύσκολα χρόνια για την πατρίδα μας. Ήτανε τότε ο γνωστός ανταρτοπόλεμος. Τον άνθρωπο αυτόν τον συνέλαβαν, ο εμφύλιος, γνωστός ο εμφύλιος πόλεμος. Τον συνέλαβαν, μη ρωτήστε γιατί, ήταν ο εμφύλιος, ήταν μια πολύ ανακατεμένη κατάσταση. Και τον είχανε για του φέκη. Έβαλαν πολλούς για του φέκη. Μεταξύ αυτών
αυτών των ανθρώπων ήταν και αυτός. Κάποια στιγμή ένας αντάρτης πλησιάζει αυτόν τον άνθρωπο και του λέει «έλα μαζί μου», τον έβγαλε από τη γραμμή που τους είχαν έτοιμους για εκτέλεση. «Έλα μαζί μου». Τον πήρε κάπου και του λέει «με γνωρίζεις». «Όχι», λέει αυτός. «Εγώ είμαι εκείνο το παιδί που μου έδωσες μία ντομάτα τότε. Αν δεν την έτρωγα εκείνη την ντομάτα, θα είχα πεθάνει». Και ο άνθρωπος αυτός έσωσε τη ζωή του. Είδατε, μία ντομάτα έδωσε. Και αυτό ο Θεός του το ανταπέδωκε, όπως θα το δούμε στο επόμενο θέμα μας, ότι θησαυρίζεις, λέγει, με την ελεημοσύνη, θησαυρίζεις θησαυρών σε καιρό ανάγκης. Αλλά θα το δούμε την ερχομένη φορά αυτό. Μόνο μένω στο σημείο ότι και στην πείνα ακόμα μπορούμε να δώσουμε. Και μου το έλεγε, προσέξτε, ο ίδιος. Ο ίδιος μου το έλεγε αυτό. Τονίζει ακόμη ο Τοδίτη και λέγει «μη φοβού ποιήν ελεημοσύνη». «Μη φοβάσαι», λέγει, «να κάνεις την ελεημοσύνη». Αλήθεια. Έπρεπε να πει αυτό, ναι, γιατί υπάρχει πάντοτε ο φόβος, πτωχεύσεως, υστερήσεως. Σου λέει, αν δώσω εγώ ελεημοσύνη, μπορεί να ζημιωθώ. Δεν θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια διάκριση, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά θέλω να σημειώσω και να σας πω ότι πρέπει ακόμη να υπάρχει η αντίληψη στο αίσθημα ότι όταν κάνουμε ελεημοσύνη δεν θα φτωχύνουμε, δεν θα στερηθούμε. Διότι πίσω από μας είναι ο ελεήμων Θεός, ο οποίος θα μας βοηθήσει, θα μας ευλογήσει, ώστε να μην στερηθούμε τα αγαθά. Το βεβαιώνει ο ίδιος ο Θεός, παιδιά, αυτό, δια της πείρας του ψαλμοδού. Λέγει στον 36ο ψαλμόν, «όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε». Λέγει, νέος ήμουν και γέρασα και είδα αυτό, ότι όλη την ημέρα ο δίκαιος ελεεί και δανείζει και τα παιδιά του δεν πείνασαν, και το σπέρμα αυτού, λέγει, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Δεν πείνασαν, όχι μόνο δεν πείνασαν τα παιδιά του, αλλά έχει από πάνω και ευλογία. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν κάνουμε ελεημοσύνη ότι δήθεν θα φτωχύνουμε. Πρέπει κανείς να έχει ελεήμονα αισθήματα. Πρέπει όμως να πούμε ότι η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο στα υλικά πράγματα, είναι και στα πνευματικά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η πνευματική πτωχία. Και η πνευματική πτωχία, θα λέγαμε, είναι κάτι δυστυχώς ευρύτατο θέμα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που μπορεί να κολυμπούν στα χρήματά τους πνευματικά είναι πτωχοί. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν τον Θεό. Δεν γνωρίζουν τον νόμο Του. Και συνεπώς είναι πτωχοί. Φτωχός είναι εκείνος που δεν ξέρει τον Θεό. Αν κάποιος, συνεπώς, οδηγήσει στη γνώση του Θεού, στη γνώση του νόμου του Θεού, κάποιον άνθρωπο, σίγουρα αυτόν τον άνθρωπο τον ελεεί. Γενικά, θα λέγαμε, να τον οδηγήσει εις την σωτηρία. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι πλούσιος για να οδηγήσει στη σωτηρία έναν άλλον άνθρωπο, μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βοηθούμε τον άλλον. Είναι η άγνοια, η άγνοια εκείνη που κάνει φτωχό τον άνθρωπο. Η άγνοια του Θεού, το επαναλαμβάνω, η άγνοια του Θεού και η άγνοια του νόμου του Θεού. Ακόμη ελεημοσύνη είναι όταν κανείς προσφέρει στο έργο του Θεού και στη λατρεία του Θεού. Στο έργο του Θεού τι μπορεί να προσφέρει? Όπως είναι μια ιεραποστολή που δίνουμε χρήματα για να γνωρίσουν τον Χριστό οι άνθρωποι σε μια ξένη χώρα, σε ένα ξένο τόπο που δεν υπάρχουν εκεί χριστιανοί, είναι ειδωλολάτρες και πρέπει να γνωρίσουν και αυτοί τον Θεό.
ή ακόμα για τη λατρεία του Θεού. Είναι γνωστό ότι η λατρεία του Θεού μπορεί να γίνει οπουδήποτε και σε μια αποθήκη και με ένα ξύλινο Άγιο Ποτήριο. Αλλά όμως η έννοια της λατρείας μένει χαμηλή στα μάτια των ανθρώπων. Όπως επί παραδείγματι, όταν κτίζουμε ένα μεγαλοπρεπές κτίριο δικαστικό, στην πραγματικότητα προσπαθούμε με την προβολή και επιβολή του κτιρίου να ανεβάσουμε την έννοια της δικαιοσύνης. Ή ακόμα να ανεβάσουμε την έννοια της παιδείας, φτιάχνοντας ωραία μεγαλοπρεπή σχολεία. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε σχολείο σε αποθήκες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα δικαστήρια σε μικρά δωματιάκια κτλ. Κάποτε στη Λάρισα τα πράγματα ήσαν έτσι. Ενθυμούμε εκείνο το εφετείο ήταν μη χειρότερα. Αυτό τώρα κατεδαφεί στην εκεί που σήμερα είναι τα ταχυδρομεία. Σου θύμιζε μια σχολική τάξη, πρώτης δημοτικού σχολική τάξη, σε χωριό Απόμερο. Αυτό ήταν το εφετείο. Έτσι βλέπετε, η έννοια της δικαιοσύνης ή η έννοια της παιδείας πέφτει χαμηλά. Κατά τον ίδιο τρόπο και η έννοια της λατρείας του Θεού πέφτει χαμηλά στην αντίληψη των ανθρώπων όταν είναι ένα οίκημα φτωχό. Έτσι μπορείτε να καταλάβετε και να εξηγήσετε γιατί ο Θεός εζήτησε να μαζέψουν χρυσαφικά και ασημικά από το λαό προκειμένου να γίνει κυβωτός της Διαθήκης, η σκηνή του μαρτυρίου και κατοπινά αργότερα, πολύ αργότερα να κτιστεί ο ομώνυμος ναός του Σολομώντος. Με πολυτέλεια εκπληκτική, πολυτέλεια με την έννοια δεν είχε αντικείμενα, δεν ήταν εκεί η πολυτέλεια, αλλά υπήρχε πολύς χρυσός και πολύς άργυρος και πολύτιμη ξυλία. Όλα αυτά ήσαν πανάκριβα. Ο Δαβίδ μάζευε πάρα πολλά υλικά αγαθά για να τα αφήσει στο γιο τον Σολομώνα να χτίσει τον ναό. Πλούτος πάμπονης. Συνεπώς, αυτό δείχνει ότι πρέπει η έννοια της λατρείας να είναι υψηλά. Εμείς χτίζουμε ναούς. Είναι κρίμα, είναι παράξενο να υπάρχουν ωραίες κατοικίες και να υπάρχει μία παράγκα για τη λατρεία του Θεού. Θα σας άρεσε αυτό? Προφανώς όχι. Πρέπει λοιπόν να χτιστεί και ένας μεγαλοπρεπής ναός. Όταν οι άνθρωποι προσφέρουν στη λατρεία του Θεού χρήματα, να χτιστεί ο ναός, να γεωγραφηθεί, να είναι μέσα ευπρεπής, τότε αυτό είναι θέμα ελεημοσύνης. Στην ευρεία έννοια. Αν μου πείτε οι τρεις μάγοι, λέμε οι τρεις, δεν είναι γραμμένο ότι είναι τρεις, η παράδοση λέει ότι ήταν τρεις, που προσέφεραν τους θησαυρούς των εις των Χριστών, των Ήπιων, των Ιησούν, πέστε μου, δεν ήταν μία πράξη φιλανθρωπίας, μία πράξη, θα λέγαμε, ελεημοσύνης? Προσέφεραν και χρυσάφι. Άραγε η Παναγία, εκείνο το χρυσάφι, σκεφτήκατε ποτέ, τι το έκανε? Τι το έκανε? Το χρησιμοποίησε προφανώς στις ανάγκες της. Γι' αυτό και το προσέφεραν εκείνοι οι άνθρωποι, για τις ανάγκες του Ιησού που ήταν ήπιον. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός δέχεται, είναι περίεργο, δέχεται την ελεημοσύνη των ανθρώπων. Μη σας κάνει εντύπωση, προκειμένου μάλιστα να γίνει ο πολυτελής εκείνος διάκοσμος στην έρημο της κυβωτού της Διαθήκης κτλ. Ξέρετε τι είπε ο Θεός? Θα γίνει έρανος μεταξύ των ανθρώπων, θα προσφέρουν τα κοσμήματά τους για να γίνει, να γίνει αυτό το παράδειγμα. Παράδειγμα ήταν, αλλά ήταν όμως πολύτιμο παράδειγμα, σκηνή του μαρτυρίου. Είδατε, προσέφεραν χρήματα, όχι χρήματα, χρυσαφικά. Τα χρήματα δεν είχαν αξία για αυτούς τότε, ήταν στην έρημο, χρυσαφικά. Τι δείχνει αυτό? Ο Θεός θέλει τη συνδρομή των πιστών προκειμένου να γίνει κάτι για το Θεό. Ο Θεός όμως δεν είναι εκείνος που έδωσε όλη η γη δική του είναι, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής και τα λατομεία και τα ορυχεία του χρυσού και του αργύρου κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε παιδιά ότι ναι μεν του Θεού είναι όλα, αλλά ο Θεός όμως θέλει να του προσφερθούν από τους ανθρώπους αυτά. Ο ίδιος είναι ελεήμων και θέλει και τους ανθρώπους να είναι ελεήμονες. Ακόμα υπάρχει
η ελεημοσύνη, εδώ προσέξτε τώρα, προσφοράς κόπου και υπηρεσιών σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Δηλαδή, δεν έχεις χρήματα, δεν μπορείς όμως να κάνεις ελεημοσύνη με μια προσφορά του κόπου σου, με μια εξυπηρέτηση, όπως έχουμε φέρει πει, μια εξυπηρέτηση γραφειοκρατική. Να πας σε ένα δημόσιο γραφείο ή οπουδήποτε αλλού να διεκπαιρεώσεις μια υπόθεση. Εκείνο που δεν μπορεί να πάει έως εκεί. Ακόμη παλιότερα υπήρχε, και τώρα ίσως λίγο, αλλά παλιότερα θυμάμαι, μετά την κατοχή ήταν κάτι ευρύτατο αυτό στα χωριά. Το όργωμα του χωραφιού μιας χείρας γυναίκας. Και γίνεται από πολλούς και λέγεται αυτό εξέλαση. Ή να χτίσουν το σπίτι ενός ανθρώπου ή μιας γυναίκας χείρας που έχει παιδιά, γιατί τότε είχαμε πολλά θύματα, σαν πολύ φωνευμένοι οι άνδρες κτλ. Να τις χτίσουν το σπίτι της. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Ακόμα η φροντίδα του σπιτιού ενός ασθενούς ή ενός γέροντος που είναι μόνος του. Να πάνε κάποιες γυναίκες να καθαρίσουν το σπίτι, να του πλύνουν τα ρούχα, να τον περιποιηθούν. Δεν θα ξοδέψουν τίποτε. Κόπο θα προσφέρουν μόνο. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Ακόμα ελεημοσύνη είναι και η προσφορά διδασκαλίας σε ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας, αλλά προπαντός σε νέα παιδιά που ίσως δεν τα καταλαβαίνουν πολύ τα πράγματα. Θυμάμαι παλιότερα έγινε το εξής. Στην Αθήνα έγινε το αυτό. Από πολλούς έγινε το. Από τα κατηχητικά σχολεία έγινε το μια οργάνωση μεγάλων φοιτητών τώρα ή των τελευταίων τάξεων του λυκείου, τελευταία τάξη λυκείου ή φοιτητών, να κάνουν φροντιστήριο στα μικρότερα παιδιά που δεν είχαν βεβαίως να πληρώσουν για να πάνε σε φροντιστήριο τις ημέρες των εξετάσεων. Άλλος μαθηματικά, άλλος ελληνικά, άλλος φυσική και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι μία ελεημοσύνη, εννοείται τελείως δωρεάν. Ή ακόμη να μάθεις έναν άνθρωπο μία τέχνη. Διότι αν του δώσεις χρήματα, αυτά ξοδεύτηκαν. Αν του διδάξεις όμως μία τέχνη, πώς να μπορεί αυτός να βγάζει το ψωμί του, αυτό δεν είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και σπουδαιότερο? Ή ακόμη να μάθεις γράμματα σε κάποιους ανθρώπους που δεν ξέρουν καθόλου. Οι αναλφάβητοι οποιασδήποτε ηλικίας, μάλιστα εκείνοι που μπορούν, δεν λέω για τους δασκάλους και τις δασκάλες, αλλά θα έλεγα οποιοσδήποτε, και εσείς όπως είσαστε, να μάθετε στη μάνα σας την ίδια, αν δεν ξέρει γράμματα, να τη μάθετε γράμματα, να μπορεί να διαβάζει την Αγία Γραφή. Έχω τέτοιες περιπτώσεις, μάλιστα μία γυναίκα η οποία δεν ήξερε ούτε το α. Κάποιος την έμαθε εκεί μερικά γράμματα και τώρα διαβάζει και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Και έρχεται με κάφημα και μου λέει, την τελείωσε την Παλαιά Διαθήκη ή την Καινή Διαθήκη? Ναι. Δεν είναι μεγάλο κέρδος το να μάθουμε έναν άνθρωπο να διαβάζει και μάλιστα το Λόγο του Θεού? Θέλετε ακόμη το να οδηγήσεις έναν τυφλό στο δρόμο, να τον περάσεις από το ένα πεζοδρόμιο στον άλλο, δεν είναι ελεημοσύνη? Ακόμη να οδηγήσεις έναν ανάπηρο στο καροτσάκι του, να τον πας στην εκκλησία. Ενθυμούμε, θα το πω, ή καλύτερα να το πω γιατί ζουν οι άνθρωποι, σε κάποιο μεγάλο χώρι μας. Εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος, ανάπηρος, χρόνια ολόκληρα. Και κυρίες να τον πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μια κυρία, με τη σειρά δηλαδή, οι κυρίες να τον πηγαίνουν στην εκκλησία. Να εκκλησιάζεται ο άνθρωπος και να γυρίζει πάλι πίσω στο σπίτι του. Και ούτω καθεξής, βλέπετε πολλά πράγματα. Είναι ελεημοσύνη να επισκεφθούμε ασθενείς σε σπίτι ή σε νοσοκομείο και να του πούμε δυο καλά λόγια, να του προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Μάλιστα αν αυτός ο άνθρωπος είναι από μακρινό τόπο, δεν έχει εδώ συγγενείς, να τον εξυπηρετήσουμε σε μια του υπόθεση. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο σπίτι του που είναι μακριά και να πούμε το και το. Αυτό δεν είναι μία εξυπηρέτηση? Εξυπηρέτηση δεν είναι ακόμη των ασθενών το να υπάρχει ο θεσμός των εθελοντών νοσοκόμων? Κοπέλες, κυρίες,
που είναι εθελόντριες νοσοκόμες, δηλαδή δεν πληρώνονται. Αυτό θα πει εθελόντριες νοσοκόμες, οι οποίες πηγαίνουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα νοσοκομείο, έστω μια φορά την εβδομάδα, για λίγες ώρες. Και αυτό είναι μία ελεημοσύνη. Να σας πω, μία πολυτιμωτάτη ελεημοσύνη, η προσφορά αίματος. Να είσαι αιμοδότης. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Παιδιά, αν έχει κανείς κλείσει στην καρδιά του την αγάπη του Χριστού, μυρίους τρόπους θα βρίσκει για να είναι ελεήμων και ευεργετικός. Μυρίους τρόπους. Να γι' αυτό, να γιατί δεν χρειάζεται κανείς να είναι πλούσιος, να έχει χρήματα για να προσφέρει ελεημοσύνη. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «μακάρι οι ελεήμονες». Και δεν λέγει «οι πλούσιοι ελεήμονες», αλλά λέγει «οι ελεήμονες». Και υπονοεί κάθε άνθρωπο, είτε πλούσιος είναι, είτε φτωχός. Αλλά συνεχίζει ο Τοβίτ και λέγει «θέμα γάρ αγαθών θησαυρίζει σε αυτό εις ημέραν ανάγκης». Λέγει «πράγμα αγαθών θησαυρίζεις για τον εαυτό σου για κάποια ημέρα ανάγκης δική σου». Ναι παιδιά, η ελεημοσύνη κατατίθεται σε ειδική τράπεζα και παίρνει τόκο, και τον τόκο αυτόν τον παίρνεις μαζί με το κεφάλαιο σε κάποια ημέρα ανάγκης σου. Ποια είναι αυτή η τράπεζα? Είναι η τράπεζα του ουρανού. Είναι το καλύτερο ταμιευτήριον. Και αυτά και στην παρούσα ζωή. Όσο για τη μέλουσα, ο Κύριος είπε «πλήσατε αυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπητε δέξονται ημάς εις τας αιωνίους σκηνάς». Ποιος είναι ο μαμονάς? Τα χρήματα. Δώσατε, λέει, χρήματα και κάνετε φίλους. Ποιους? Τους φτωχούς που τους δώσατε χρήματα, ώστε όταν θα φύγετε από τον παρόντα κόσμο να σας δεχθούν εις τις αιώνιες σκηνές. Διότι πιο μπροστά από μας πηγαίνουν τα έργα μας. Το λέγει αυτό η Αποκάλυψη, ότι τα έργα τα καλά συνοδεύουν τον άνθρωπο όταν φεύγει από την παρούσα ζωή. Μόνο αυτά συνοδεύουν. Τίποτα μαζί μας δεν παίρνουμε παρά μόνο τα καλά μας έργα, την ελεημοσύνη μας. Αλλά επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πρώτα ο Θεός, θα το τελειώσουμε την ερχομένη Κυριακή.